Και ο Θοδωρής λοιπόν, ο Αλεβίζος, είναι και ο τελευταίος που θα μας κλείσει, θα κλείσει και τη γιορτή εδώ πέρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εδώ έχει ανέβει λίγο, τα μποφόρ έχουν ανέβει. Και πιστεύω όμως θα τον νικήσουμε τον καιρό. Και είναι και μέσα στον ήλιο. Όλα τα κακά. Δεν πειράζει. Καμιά φορά εκεί σε όλα τα κακά βγαίνει και το καλό. Όλα έτοιμα λοιπόν. Θοδωρή! Πάμε! Για να δούμε. Δεν έχουμε κανένα σημείο να κρυφτούμε από τον ήλιο. Είχε κάνει μια πολύ ωραία πεταξία που είχα κάνει ένα πριβεδάκι πριν ένα μήνα, 1,5. Ήταν όντως πολυτελείας. Αλλά είχαμε συννεφιά. Τώρα έχουμε γαλανάδα και έχουμε και βοριαδάκι. Βαρδαράκι που λένε εδώ. Για να τον δούμε λοιπόν. Να τον, να τον, να το σπετιέται. Ωραία εικόνα, ναι, πολύ ωραία. Πανοραμική. Μπράβο ρε Θόδωρα. Μπράβο ρε Θόδωρα. Έκρηξη κάνανε. Οπό πλάτες και πάμε. Ακούτε τον αέρα, ακούτε πόσο βαράει ο αέρας. Και αυτά εκεί όρθια. Ψηλά κορμιά. Όχι, όχι, μου το είπε, μου λέει μπανάνι, δεν θα τα πιάσεις. Λες να δικαιωθεί. Και έχω κολλήσει εγώ στις ταμπέλες τώρα εδώ. Τα μπροστινά και τα άλλα. Κάτσε, κάτσε να δούμε τώρα ο γάτος τι θα κάνει εδώ. Εδώ μέσα θα ζουμάρω και είμαι σίγουρος θα τα πιάσω. Να τα. Να τα Θοδωράκο, τα πιάσαμε τα περιστέρια σου. Όπου το ασπρόκολλο εκεί κάνει μπαμ. Τώρα τα έχω ζουμάρει πάρα πολύ όμως. Κοιτάξτε, θα τα αφήσω πάλι, θα κάνω παιχνίδι, ναι. Μέσα εκεί στο άλλο το σύννεφο πήγανε. Κάτσε να ξαναπάω πάλι κοντά. Να τα, ναι. Ακούτε τον αέρα πώς βαράει. Κόντρες, κόντρες τώρα, ναι. Αυτά τα πουλιά τα είχα τραβήξει με ένα διαράκι και ήταν τελείως όρθια, τα μπέλες. Τώρα εδώ θα δούμε τη δύναμή τους. Είναι το κοπάδι που είναι αριστερά. Θα να πάω και κοντά. Έχω ακόμα κάρβουνο, έχω. Έχουμε και ένα σουλούπι μαυροούρι. Κάτσε να το αφήσω, να ψάξω να βρω κι άλλα. Μην είναι όλο μας το βίντεο αυτά τα τέσσερα. Όχι, έπαιξα και έχασα. Για να δούμε τώρα και τα άλλα που λέω στο ψάξιμο. Νάτα, νάτα, άρε μπανάνι γάτα ρε. Αυτά είναι άλλα. Μια άλλη τριάδα. Έχουμε και ασπρόκολλο εδώ. Δυο τζινίδες. Τον ένα θα τον αφήσω να πάω σε αυτή τη διαδούλα, ναι. Και να πάω και λίγο κοντά. Και ασπρόκολλο με... Να, πάλι ήρθε και τζινίδες. Ναι, ναι, έρχεται το κοπάδι, παιδιά. Και καραμπέρικο έχουμε. Όχι, σουλούπι, σουλούπι πρέπει να είναι αυτό. Σουλούπι μαυροούρι. Και πάνε πάλι πίσω. Το αίμα λέει νερό δεν γίνεται. Γυρίσανε πλάτες εκεί στα καρφιά και βαράνε προς τα μέσα. Κάτσε να δω αν μπορώ να τα πιάσω τώρα μέσα εκεί που θα πάνε. Είναι μια πεντάδα. Πριν είχαμε μια τετράδα, τώρα έχουμε μια πεντάδα. 5-6 είναι ένα κι άλλο. Ωραία που έχουν πάει. Εντάξει, τώρα είναι πιο μαζεμένα τα πουλιά. Λογικό είναι, παιδιά, γιατί φυσάει πάρα πολύ εκεί. Αλλά βλέπουμε τη δύναμή τους και το φτερό. Ακίνητα είναι. Απλά σε κόντρα μεγάλη, ναι. Τώρα για το ύψος δεν το συζητάμε. Δεν θα τα αφήσω καθόλου. Εκείνο που κάνω που αφήνω το zoom και πάω πάνω, όχι, όχι. Δεν τολμώ να το κάνω. Προτιμώ να έχω τα περιστέρια μέσα στο φακό μου και να τα βλέπετε και εσείς και ο Θοδωρής, παρά να κάνω τα παιχνίδια με το zoom που αφήνω και ξαναπάω. Γιατί μετά δεν θα τα ξαναβρω, είμαι σίγουρος. Προτιμώ να έχω χρόνο τραβηξιάς. Και ας βλέπω έστω και ένα.
Ένα αντανακλή έχω τώρα. Αν θα με πάει αυτό στα άλλα, σκορπίσανε να πάνε. Εγώ βλέπω Θοδωρή. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα, Θοδωράκη? Όχι. Όχι, αγόρι μου, ναι, μου είπες ότι δεν βλέπω κι εγώ. Θα ήθελες, θα το ήθελες πολύ, αλλά δεν σου κάνω τη χάρη. Μέχρι να τα γκρεμίσεις, στην τηλεόραση θα βλέπεις Περιστέρια δικά σου. 1-1-2-2. Θα βλέπεις όμως, να. Τώρα σου έχω μια διάδα, σου έχω 2 ντενακλίδες. Θοδωρή, ακούς σου είπα. Ακούω. Τι είπα, 2. Εσύ βλέπεις τίποτα? Θα τους βλέπεις στην τηλεόραση. Και ένα τζινί τώρα, εντάξει. Και είναι τελείως όρθιος ο τζινής. Παιδιά, είναι πολύ καλός, βλέπετε. Είναι πάρα πολύ καλός και εκεί πάνω στα πολύ ψηλά είναι τελείως ακίνητα και όρθια. Καταπληκτικός, ναι. Είναι ο τελευταίος της γιορτής και του έχω υποσχεθεί θα τον τραβήξω όλη τη μεταξιά, μέχρι να τα γκρεμίσει. Προσπαθώ και νομίζω ότι τα καταφέρνω κι εγώ. Αρχίζω και μαθαίνω σιγά σιγά, παιδιά. Να τελειώνουμε τον Παναγιώτη. Έλα, τελείωσε το. Σε βλέπω, δεν αντέχεις άλλο. Τελείωσε το. Εγώ αντέχω κι άλλο. Ρίχτα όμως, ρίχτα, ναι, ρίχτα. Ρίχτα γιατί ζορίζομαι κι εγώ, να είμαι ειλικρινής τώρα. Σου έχω μια τετράδα τώρα γεμάτη. Και έχουν γυρίσει πάλι πλάτη και φεύγουν για μέσα. Κοιτάξτε, σήμερα αυτός που θα με παραδεχτεί πραγματικά δεν είναι αυτοί που βλέπουν αυτά τα πουλιά, θα είναι ο ίδιος ο Θοδωρής. Γιατί πράγματι δεν βλέπουν τίποτα τα παιδιά από κάτω. Αυτό είναι το μόνο καλό που έχει η κάμερα. Κοιτάξτε, βάζουν από εκεί. Ωρε, πήραν το μήνυμα, λέω. Κοιτάξτε ο Τζινής. Γκρέμα ρε μπαγάσα, γκρέμα να σε έχω από το σβήσιμο. Έρχεται, έχει, κοίτα, διπλαρώνει. Πολύ έρχονται τώρα. Ωρε καπνούς. Παρέα ήρθαν από ψηλά με αυτά. Είχα πιάσει, είναι αυτή η πεντάδα που έβλεπα εγώ. Ήρθε και τα πέντε ήρθανε. Μονοκόμματα. Για να δούμε τώρα και τα άλλα. Κοιτάξτε τη δυσκολία. Και η μακρινή, να όλοι αυτό το πράγμα εδώ βλέπετε. Πολύ δυσκολία. Μπράβο του, ναι. Έλα, έπεσε το χειροκρότημα. Παιδιά, ήταν καταπληκτικός. Έκανε μια πεταξιά δυναμική, καταπληκτική, δίχως λόγια. Ήρθαμε και στο χώρο του, λοιπόν. Άρα κάτι περιστερόκλειες εδώ, που κάτι τζιναράδες, λέω. Κάτι ποδάρες. Μπράβο ρε Θοδωράκο, ναι. Έσκησες πάλι, ναι. Και την άλλη φορά που τον είχα τραβήξει, είχε κάνει μια πολύ δυναμική πεταξιά. Αλλά σήμερα, παρόλο που είχαμε τον αέρα, ήταν ακόμα καλύτερος. Μέσα. Δεν πειράζει. Ναι, είναι αγρίμια, δεν στέκονται, εντάξει. Να σου πω ρε φίλε, παπαλεξάκια είναι, και είναι έτσι. Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Παπαλεξάκια, ε. Τι να κάνουμε. Είπαμε, ο Παπαλέξης δεν είναι τυχαίος, παιδιά. Μπράβο του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τώρα θα ομολογήσει, θα μας τα πει. Θα μας τα πει και από κοντά τώρα. Μπήκαν όλα μέσα. Όλη η ομαδάρα λοιπόν, άπαντες παρόντες. Και θα κλείσω, δεν μπορώ με αυτό το τζινί. Θα τον εματιάσω. Από την αρχή τον έχω βάλει στο μάτι. Ωραίος δυναράς, κοιτάξτε. Περιστερούκλα. Αυτό θυμίζει πραγματικά παλιά βούτα. Μπράβο του λοιπόν. Θοδωρή, θα ξεκινήσω με μια πρόταση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι θα το λέγα εγώ. Νομίζω ότι συμφωνείς μέχρι εδώ, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Που αυτό σημαίνει να το αναλύσω ότι τα Περιστέρια αυτά, όπως ξέρουμε, έχει μάθει ήδη ο κόσμος ότι είναι από το φίλο μας και το φίλο σου δίπλα τον Παπαλέξη, το γνωστό. Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Λοιπόν, εγώ θα μια κουβέντα θα πω μόνο. Είσαι τυχερός, τίποτα άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα μιλήσετε εσείς και εσύ και ο φίλος μου ο Παπαλέξης, ο Ντίνος, τον ξέρω και αυτό ένα χρόνια και νομίζω και όλη η Ελλάδα. Μόνο θα πω δύο λόγια. Η πεταξία ήταν υπέροχη. Πραγματικά συγχαρητήρια και από μένα. Τίποτα άλλο. Πες μου τώρα εσύ. Που είναι δικά σου τα Περιστέρια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ντίνο για τα Περιστέρια που με έδωσε και με στηρίζει μέχρι σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έκανε σήμερα με τέτοιες συνθήκες, τόσα χιλιόμετρα, Αθήνες, Λάρισες, να μην κατανομάσω όλα και ξεχάσω και κάποιον. Όλη η Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και Ανατολική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν και εγώ θα πω, πάλι θα προσθέσω κάτι, μιας και το είπες εσύ, ότι είσαι τυχερός που έχεις φίλο τον Ντίνο και έχεις αυτά τα Περιστέρια. Και εσύ Ντίνο, από μένα, μπράβο σου γιατί τα Περιστέρια σου βλέπουμε ότι πετιούνται και αλλού ρε φίλε. Αυτό είναι σημαντικό. Πρόσεξε, είναι πολύ σημαντικό. Κυρίως έχουμε τα Περιστέρια μας στον τόπο μας και λέμε, βγάζει ένα όνομα και λέμε ο τάδε που είναι καλός Περιστεράς και πετάει αυτά τα καλά Περιστέρια. Λοιπόν, το δύσκολο είναι δυσκολία να πεταχτούν τα ίδια πουλιά και σε άλλους τόπους. Okay. Τα δικά σου λοιπόν πεταχτήκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, που δεν θα τον έλεγα και τόσο εύκολο τόπο, και σε βγάλανε ασπροπρόσωπο πραγματικά. Μπράβο σου και εσένα λοιπόν από μένα, φίλε Ντίνο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν τον φίλο μου τον Θοδωρή. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Εγώ έχω δύο αδέρφια, σήμερα έκανα ακόμη ένα 3. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, και τον θηρό αδερφό. Τώρα πάμε και τα Περιστέρια. Τα Περιστέρια αυτά δεν υπάρχει μέρος που πετάνε και μέρος που δεν πετάνε. Το καλό το Περιστέρι πετάει παντού. Και πετάει παντού πώς. Λοιπόν, είναι γεννημένα στη Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο. Εκεί μέσα κάνει 45 βαθμούς το καλοκαίρι και μείον 20 ακραίες χειρικές συνθήκες. Άρα τα Περιστέρια είναι παντός καιρού. Γι' αυτό και πετάνε εδώ. Δεν είναι με αεράκια 3-4 μποφόρ, 150-200 μέτρα και τα ρίχνουν κάτω. Έτσι, γι' αυτό και το αποδείχνουν. Ανταποκριθήκαν και στις προσδοκίες του και εδώ. Στη Σαχάρα, στο Βόρειο Πόλο, τα πας έτσι. Κόψε κάτι, ρε. Σαχάρα. Εντάξει, ρε φίλε, και έχει πολύ σάινι, ρε μπαγάσα. Κόψε κάτι. Καλά τα πήγαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, φιλαράκια και οι δύο, γεια σας. Ναι, ρε φίλε, γεια σας λοιπόν. Και εύχομαι και του χρόνου έτσι να ξανακάνω μια πεταξιά και να σας δω και τους δύο μαζί. Εννοείται. Έτσι, αγαπημένους όπως τώρα. Και να είναι και παράδειγμα προς μίμηση σε όλους τους περιστεράδες Ελλάδας. Έτσι, τα Περιστέρια για αυτό τα έχουμε. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Έτσι. Μπράβο. Να σε καλά και και κλείνει και η γιορτή μας εδώ, με εσάς. Έτσι, θα περάσουμε καλά, θα φάμε και θα πιούμε. Ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα είπαμε θα τα πούμε στο κέντρο εκεί που θα φάμε και θα πιούμε. Γεια χαρά λοιπόν και στους δύο παιδιά. Σε όλα τα παιδιά που πετάξαν σήμερα, μπράβο και τον αγώνα που κάνουν και να τον συνεχίσουν γιατί το Περιστέρι δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Έγινε, Ρετίνο. Λοιπόν, γεια σας και στους δύο.